Συγκέντρωση στην πλατεία Σαπφούς για την επέτειο του Πολυτεχνείου και πορεία προς το Πάρκο Αγίας Ειρήνης, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Μιχάλη Μυρογιάννη, πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα από το Εργατικό Κέντρο με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων, φορέων και φοιτητών. Το Πολυτεχνείο δείχνει το δρόμο, μας δείχνει την πείρα για τους αγώνες που χρειάζονται σήμερα για να πετυχαίνουμε κατακτήσεις ακόμα και σήμερα. Η σημερινή μέρα ήταν και μια ημέρα, ένα ακόμα βήμα για να δηλώσουμε την καταδίκη μας στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, για να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγωνιζόμενο Παλαιστινιακό λαό. Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη, οι αγώνες συνεχίζονται, θα είμαστε εδώ. Έχουμε πολλούς αγώνες μπροστά μας, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Η φορολογία είναι μπροστά μας, η ακρίβεια είναι μπροστά μας. Χρειάζονται σήμερα ακόμα πιο δυνατοί αγώνες για να μπορούμε να έχουμε καλύτερες μέρες. Όλοι εμείς σήμερα από τη σημερινή μας συγκέντρωση τιμάμε την αντιδικτατορική δράση, τις αγωνιστικές παρακαταθήκες του λαού και της νεολαίας μας, τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973 ενάντια στην Απριλιανή δικτατορία με τη στήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου που άνοιξε το δρόμο για την κατάρρευση της δικτατορίας στις 17 Νοέμβρη του 1973 μας δίδαξε πως ένας λαός μπορεί να έχει μέλλον όταν ορθώνει το ανάστημά του στη βία και στην ανομία, όταν αγωνίζεται για την προάσπιση της δημοκρατίας. Το σύνθημα του Πολυτεχνείου «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» παραμένει έντονα επίκαιρο και σήμερα. Οι μισθοί των εργαζομένων παραμένουν καθυλωμένοι εδώ και 13 χρόνια και το σημερινό εισόδημά τους είναι σε απόλυτες τιμές το μισό του 2011. Γι' αυτό και με τη σημερινή ακρίβεια τίθεται θέμα πραγματικής επιβίωσης. Το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» εμπνέει τους αγώνες μας για αποκλειστικά δημόσιες, σύγχρονες και δωρεάν σπουδές ενάντια στην περαιτέρω υπερατοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και τις πολλαπλά αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν για τις σπουδές μας. Πόλεμο του Βιετνάμ, το Μάη του 68, τη δικτατορία στη Χιλή, το τουρκικό πραξικόπημα στην Κύπρο. Δεν στόχευε μόνο τη στρατιωτική δικτατορία, αλλά την καταπίεση, τη βαρβαρότητα, το φακέλωμα, τις εξορίες, την εκμετάλλευση των αδύναμων, τον ιμπεριαλισμό. Ως αγώνας της εξέγερσης μας διδάσκει την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα, την οργάνωση, το να μην το βάζουμε κάτω, να παλεύουμε για μια ζωή που μας αξίζει. Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στην πολιτική που μας καταδικάζει να ζούμε χωρίς δικαιώματα στην εργασία, στη μητρότητα, στον ελεύθερο χρόνο, ενώ κάθε μορφή βίας παρισφραίει καθημερινά σε όλες ανεξαιρέτως τις πτυχές της εργασιακής, της κοινωνικής, της οικογενειακής ζωής μας, κάνοντας κυριολεκτικά το βίο μας αβίωτο. Η ιστορία